Από την εικόνα που μπορούμε, μια τέτοια κλίση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, που κάνουν οι δήμαρχοι και από την περιφέρεια τη διαβάζω. Βάζουμε λίγο, Χριστίνα Σούζη, είναι μια απίστευτη εικόνα που παρακολουθήσαμε αυτό είναι από το... απίστευτο και τώρα κοίταγα τι μαδόγραφίες που βλέπω στο τα παιδιά τους εραστέχνες μεταρολόγους. Είχε πραγματικά στο Μαρούσι, οι άλλοι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι με πολλά νερά, αλλά αυτό εντάξει είναι απίστευτο, ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Περίμενα ότι θα έχει έντονα φαινόμενα και το λέμε από χθες. Δεν κάνει. Θα συνδεθούμε λοιπόν σε λίγο και με τους συναδέλφους και πάλι και με τον κύριο Πατούλη. Αν γνωρίζετε και κάτι θέλετε να πει, 48-00-170-174. Μας δίνετε λοιπόν τις πληροφορίες σας, καθώς φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Χριστίνα, μένεις και εσύ, ενώ έρχεσαι και εσύ. Πάτη χρειαστικό ότι αυτό εξασθενεί σιγά-σιγά. Όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το συγκεκριμένο εξασθενεί. Και μπορεί να δημιουργηθούν πίεση. Είστε προσεκτικοί όλες τις επόμενες από αυτές τις περιοχές με βράδυ. Ας είμαστε προσεκτικοί όλοι. Είναι εδώ δηλαδή, είναι αυτή η περιοχή. Αυτή η περιοχή στην Αττική. Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι εξασθενεί τώρα, αλλά δεν αποκλείεται να ξαναπετάξει πυρήνες και να βγάλει πάλι καταιγίδες. Το ίδιο και στη δική μα περιοχή. Είμαστε σε εκπρό καταγράφοντα όλοι εξής. Να συνδεθούμε λοιπόν και πάλι με το Μάτι και τον Νίκο Υποφάντη. Νίκο, πού ακριβώς βρίσκεται.